Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκω. Καταρχάς να ρωτήσω αν είναι πιο ήρεμα τα πράγματα σήμερα. Ναι, σαφώς. Με σαφώς. Την αναχώρηση των αφού φύγαν όλοι των ΜΑΤ, βέβαια. Προφανώς τα πράγματα είναι πιο ήσυχα. Οι Λέσβοι και οι Μυτιλινοί ειδικότερα είμαστε φιλήσυχος λαός. Έχουμε υποφέρει τα πάνδυνα τα 5 τελευταία χρόνια από το πρόβλημα το μεταναστευτικό. Είμαστε ταλαιπωρημένοι, είμαστε εξαντλημένοι και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα ήταν η επιλογή της πολιτείας να στείλει τα ΜΑΤ για να επιβάλλει την επίταξη των χώρων. Δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα, πράγματα τα οποία θυμίζουν άλλες εποχές. Πρόεδρε, η επιλογή έτσι να σας αναζητήσω για την εκπομπή σήμερα στάθηκε, αφορμή πήρα μάλλον από ένα δικό σας δημοσίευμα στην σελίδα σας στο Facebook, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Σωστά. Όπου αναφέρατε συμπεριφορά αστυνομικών η οποία δεν συνάδει με συμπεριφορά αστυνομικών. Έτσι όπως θέλουμε να είναι η συμπεριφορά ενός αστυνομικού. Ακριβώς. Που σημαίνει προϋποθέτει προστασία του πολίτη, της περιουσίας του κτλ. Καταγγείλατε. Και όχι μόνο, ακριβώς. Καταγγείλατε σε αυτό σας τη δημοσίευση ότι δεχθήκατε απρόκλητη βία, ότι σκίσαν τα λάστιχα αστυνομικοί του αυτοκινήτου του φίλου σας που ήσασταν μαζί, χωρίς να τους έχετε προκαλέσει. Πείτε μας λίγο ο γι' αυτό. Φίλος μου, ναι? Ο φίλος μου τυχαίνει να είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς. Μάλιστα. Με τον οποίο πήγαμε πιο πέρα από εκεί που γινόταν τα επεισόδια. Το τονίζω, πιο πέρα ως παρατηρητής και εγώ και εκείνος. Και καθίσαμε σε ένα τυχάκι, χωρίς καμία συμμετοχή. Αν είδατε τη φωτογραφία μου στο Facebook, θα είδατε ότι τόσο εγώ όσο και ο Απόστολος Βαλτάς είμαστε με άσπρα μαλλιά. Ναι. Δεν είμαστε πιτσιρικάδες πλέον. Μάλιστα. Ούτε καν όριμοι. Αρχίζουμε και προχωράμε. Λοιπόν, ήμασταν δυο άνθρωποι που καθόμασταν σε μία γωνιά. Κατά την ώρα της αποχώρησης των δυνάμεων καταστολής, πέρασαν από μπροστά μας, μας εξύβρισαν, γιατί κατάλαβαν ότι είμαστε Μυτιλινοί. Όταν λέτε σας εξύβρισαν. Μας εξύβρισαν και όταν λέμε μας εξύβρισαν, με κουβέντες που ξεφεύγουν από μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε εμείς στον αέρα. Χωρίς να έχετε προκαλέσει, χωρίς τίποτα, καθώς ήταν εκεί. Καθιστεί. Μάλιστα. Σε τοίχο. Ναι. Να χαίρεστε τον πολιτισμό σας ήταν το πιο ήπιο. Τα υπόλοιπα ήταν άντε να πάτε. Και όταν σηκωθήκαμε να φύγουμε αφού περάσαν τα ΜΑΤ, βλέπουμε έναν αστυνομικό να πετάγεται πίσω από το αυτοκίνητο του κυρίου Βαλτά, το οποίο δεν ήταν για ένα αυτοκίνητο φτηνό. Λέμε τι κάνει αυτός, πήγε προς νερού του. Να του πω ευγενικά. Ναι. Και τελικά είχε πάει από την πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, έσχισε τα δύο λάστιχα, έσπασε τον καθρέφτη με το κλομπ και μετά χαράκωσε με ένα αιχμηρό αντικείμενο όλο το αυτοκίνητο γύρω-γύρω. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγο, κατά την άποψή σας, είστε έμπειρος άνθρωπος, το είπατε, τα μαλλιά σφρίσαν, τα δικά μου πέσαν, το ίδιο είναι. Πείτε μου κάτι. Προτίμησαν την πτώση παρά την ατίμωση. Ναι, ήταν αυτό. Εμείς το λέμε αλλιώς. Λέμε αυτοκτόνησαν παρά να ασπρίσουν και να ατίμωσαν. Τέλος πάντων, πάμε στα σοβαρά. Μην μιλάτε για τρίχες, πάμε παρακάτω. Πείτε μου λίγο, κατά την εκτίμησή σας, αυτή η ομοία αστυνομική βία, πού οφείλεται? Στον αντιεπαγγελματισμό και στην έλλειψη εκπαίδευσης. Στην έλλειψη εκπαίδευσης και στον αντιεπαγγελματισμό. Δεν είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι. Τους βάζουν εκεί να κάνουν μια δουλειά και βέβαια η δουλειά αυτή δεν είναι εύκολη δουλειά. Και άντε αυτοί, φυλάξεις... και αυτοί, πρόεδρε μου, οι κάποιοι ας πούμε νεαροί που τα κάνανε αυτά, επικεφαλής δεν έχουν. Εκεί δηλαδή ήρθανε τόσες δημιουργίες των ΜΑΤ. Δεν ήρθε ένας συνταγματάρχης, ένας ήταν ταξίαρχος. Πίσω τους ήταν ένα μαύρο σκόντα. Με κάποιον με πολιτικά. Μάλιστα. Όταν μας είπε το άντε να πάτε να. Αυτό. Του λέω, κύριε μου, λέω, ακούσατε τι είπατε, τι είπανε. Λέει, το άκουσα. Με έντονο ύφος. Λέω, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε, λέω, παιδαρέλια.
Είμαστε, λέω, δύο άνθρωποι θεσμικοί εκπρόσωποι και ήρθαμε εδώ να πάρουμε από πρώτη. Οπότε όταν του είπαμε ποιοι είμαστε, που ναι. δεν θα έπρεπε. Ναι, ναι. Γιατί σε όλους τους πολίτες έτσι πρέπει να φέρονται. Σαφώς. Όταν του είπαμε ποιοι είμαστε, μου λέει, ναι, λέει, η ένταση, ξέρετε, των ημερών. Λέω, όταν είσαι επαγγελματίας. Πρόεδρε. Είσαι επαγγελματίας. Πρόεδρε. Ο ποδοσφαιριστής. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματίας. Ακούει από την κερκίδα ένα σωρό γαλλικά. Αλλά παίζει μπάλα. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο αστυνομικός. Να ακούει, αλλά να μην ακούει. Διότι σίγουρα και οι δικοί μας, οι Μυτιλινοί, δεν μπορώ να πω ότι τους περιμέναν με τριαντάφυλλα. Έτσι. Οι Μυτιλινοί όμως, το είπατε κι εσείς πριν και δεν έρχομαι να κάνω τον απρόσκλητο συνήγορό σας. Οι Μυτιλινοί και οι Χιώτες και όλοι αυτοί εκεί στα νησιά, εδώ και 5-6 χρόνια έχουμε τραβήξει το τι τραβάτε. Αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε εμείς, γιατί καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Νοσοκομεία δεν θα μου πει, δεν λοιπόν... έχουμε, ασφάλεια δεν έχουμε, ησυχία δεν έχουμε. Οι κόρες σας κινδυνεύουν. Η οικονομία φαντάζομαι επίσης δεν έχετε. Γιατί τον πάτο. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, γιατί παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Θέλω απλά να ρωτήσω κάτι που με απασχολεί εδώ και δύο μέρες, αλλά δεν βρήκα την ευκαιρία. Αυτό το διάστημα της έντασης στα νησιά. Αυτό θα ρωτούσα. Αυτό θα ρωτούσα, ρε φίλε, ναι. Κυκλοφορούν λαθρέοι ή μήπως έχουν εξαφανιστεί? Γιατί σας ρωτάω, να συμπληρώσω και το συμπλήρωμα, να κάνω μια συμπλήρωση στην ερώτηση του Αντώνη. Γιατί εχθές που ήταν 27 του μηνού, που λέμε, πληρώθηκαν τα επιδόματα. Βγήκαν να τα πάρουνε. Όχι, εχθές δεν βγήκανε, σήμερα όμως είμαι βέβαιος ότι θα βγουν. Άρα λοιπόν αυτό το διάστημα των 2-3 ημερών της πολύ μεγάλης έντασης εξαφανίστηκαν. Ποιος τους εξαφανίστηκε? Ποιος... η ΜΚΟ. Αυτό λέμε. Τους κρύβουν η ΜΚΟ, πρόεδρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ότι τους έχουν δώσει εντολές, μπείτε μέσα. Και να σας ρωτήσω και το άλλο για να τελειώσουμε, για να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καταγγείλατε το περιστατικό το οποίο μας περιγράψατε με πολύ γραφειρό τρόπο. Φαντάζομαι ότι έχετε δει τις ασχήμιες που έγιναν χθες το απόγευμα κατά την αποχώρηση των δυνάμεων της αστυνομίας στη Χίο. Με αστυνομικούς οι οποίοι με πολιτικά ρούχα, αλλά με τα κλόπ και τα κράνη, επιδόθηκαν σε αυτές τις ασχήμιες. Θα έπρεπε να παραιτηθεί κάποιος, κύριε Πρόεδρε? Ασφαλώς. Ασφαλώς. Ποιος? Ασφαλώς. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να παραιτηθεί αυτός που είχε την ιδέα να έρθουν. Αυτός που πήγε να επιβάλλει στους ταλέπορους νησιώτες. Να τους βάλει σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Τώρα, δεν φτάνει όμως να τραβάνε 5 χρόνια. Μητσοτάκι τον λένε, Μηταράκι τον λένε. Κάποια από αυτά. Σε άκη τελειώνει πάντως. Ναι. Θα θεωρούσα και τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας υπεύθυνη για την κακή έως ανύπαρκτη εκπαίδευση του προσωπικού της. Πρόεδρε. Κουράγιο. Ήτανε σοβαρό το πρόβλημα. Ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου, ο Απόστολος ο Βαλτάς, που μας είπατε ότι ήταν μαζί σας, θα διεκδικήσει αποζημίωση. Σήμερα έχει βγάλει φωτογραφίες. Μάλιστα. Τις οποίες εγώ για ευνόητους λόγους δεν δημοσίευσα. Μάλιστα. Σήμερα θα καταθέσει μήνυση, από ό,τι μου είπε. Και πολύ καλά θα κάνει. Πρόεδρε, ασφαλώς. Κουράγιο, είμαστε στο πλευρό σας, αυτό να το ξέρετε. Το και ξέρω από και πέρα... σας ευχαριστούμε που βοηθάτε τον τόπο μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τον τόπο ολονών μας βοηθάμε, πρόεδρε. Η Ελλάδα είναι μία. Να είστε καλά. Και η Μυτιλίνη Ελλάδα είναι, και η Θεσσαλονίκη Ελλάδα είναι, και η Αλεξανδρούπολη Ελλάδα είναι. Οι αστυνομικοί είχαν διαφορετική άποψη, γιατί τουρκός